Για πέμπτη μέρα το δάσος της Δαδιάς φλέγεται. Το εθνικό πάρκο όλης της Ευρώπης έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δυστυχώς τα ενέργεια μέσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθυλωμένα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης λόγω συντήρησης και ανεφοδιασμού. Ακόμα και επειδή μερικά από αυτά δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο σημείο λόγω της πυκνότητας του καπνού. Τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης είναι για λόγους ανεφοδιασμού και συντήρησης, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου Δημόκρητος, Τέλειο Ζαντανίδη. Ο κύριος Ζαντανίδης μίλησε στη Δέλτα τηλεόραση για το λόγο που τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν από νωρίς το πρωί στο δάσος της Δαδιάς. Σήμερα λοιπόν πέμπτη μέρα της δυστυχώς πολύ μεγάλης πυρκαγιάς στο δασικό ιστό της Δαδιάς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων όσο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το δικό μας κομμάτι του αεροδρομίου. Με το πρώτο φως απογειώθηκαν μόνο τα τρία δικά μας εναέρια μέσα, δηλαδή οι δύο τράκτορες και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το MI-8. Στη συνέχεια δοκιμάσαν να επιχειρήσουν τα Σινούκ, αλλά λόγω καπνού δεν μπορέσαν να κάνουν επιχείρηση επειδή δεν είχαν καλή ορατότητα. Δεν αισθάνονταν ασφάλεια για επιχείρηση και γυρίσαν πίσω. Σταδιακά, όπως έγινε και τις άλλες μέρες, ενισχύονται τα εναέρια μέσα από τις άλλες περιοχές, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Βόλο και Αθήνα, ώστε να φτάσουμε πάντα στον αριθμό των 14-15 ή και 19 που επιχειρούν στο πικ της επιχείρησης. Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο κύριος Ζαντανίδης για τον αγώνα των ανθρώπων του στρατού που κάνουν τον ανεφοδιασμό κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά και για όλους τους αφανείς ήρωες του προσωπικού του αεροδρομίου που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης της κατάσβεσης του δάσους της Δαδιάς. Φυσικά υπάρχουν διαστήματα με προσγειωμένα πολλά εναέρια μέσα στο αεροδρόμιο λόγω ανάγκης ανεφοδιασμού και εκεί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά του στρατού που κάνουν τον ανεφοδιασμό. Πολύ δύσκολο έργο, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, απαιτητικό γιατί πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα και σε περιβάλλον που δεν είναι φιλικό, με αποπροσγειώσεις γύρω-γύρω και με πολύ ζέστη. Συγχαρητήρια λοιπόν για την αποτελεσματικότητα και συγχαρητήρια για την επιμονή στο πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε όλους αυτούς που κάνουν λόγο για θριαμβολογία πτήσεων, ο Στέλιος Ζαντανίδης δίνει τη δική του απάντηση, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προέχει η ασφάλεια των πτήσεων και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και όχι τα ρεκόρ πτήσεων. Επίσης, αφανής ο ήρωας της όλης ιστορίας είναι και όλοι όσοι διαχειρίζονται τα εναέρια μέσα, τα πληρώματα, το επιχειρησιακό προσωπικό, το αερολιμένα. Και στο σημείο αυτό να πω ότι δεν μας ενδιαφέρει το ρεκόρ των εναέριων μέσων, γιατί ακούγονται και σχόλια ότι πόσα πετάξανε, αν θα πετάξουν ή πόσα μείναν κάτω. Εμάς μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα με απαράβατο κανόνα την ασφάλεια των πτήσεων. Και αυτό γίνεται εδώ. Ας λοιπόν κάποιοι που είναι ημιμαθείς, ας μάθουν ότι τα εναέρια μέσα είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να σβήσει μια πυρκαγιά. Ας καταλάβουν λοιπόν ότι δεν πανηγυρίζουμε για το ρεκόρ των εναέριων μέσων, αλλά πανηγυρίζουμε για την αποτελεσματικότητά τους. Και εν πάση περιπτώσει, ας σεβαστούν κιόλας κάποιους πυροσβέστες, κάποιους πάνω στον αέρα, που κάνουν δουλειά τους με κίνδυνο της ζωής τους. Και ας σταματήσει αυτή η παραφιλολογία και η ημιμάθεια, που ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σκοτώνει το ηθικό κάποιων ανθρώπων που πραγματικά μοχθούν για αυτήν την ιστορία.